μεγάλη μας παραγωγή επιδαύρια παράσταση, αυτή που θα εκπροσωπήσει στην Επίδαυρο, στο Φεστιβάλ της Επιδαύρου, το Κρατικό Θέατρο Βορειοελλάδος, θα είναι οι Πέρσες. Μία θα μας μιλήσει η κυρία Κοντούρη για αυτήν. Θα κάνουμε και μία έτσι πιο διεξοδική και περιστατωμένη συζήτηση για τους Πέρσες πριν την πρεμιέρα μας στο Θέατρο Δάσους στα μέσα του επόμενου μηνός. Προκειμένου να έχουμε παρουσία εδώ στην Θεσσαλονίκη, σκεφτήκαμε το musical της δεκαετίας του 70, μια πετυχημένο musical, το Godspell, το οποίο σκηνοθέτει ο κύριος Κιουρτσίδης. Αλλά αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό και για μένα αξιοσημείωτο είναι το εξής. Ξέρετε πολύ καλά το ότι το κρατικό θέατρο υποχρεούται να απασχολεί μίνιμουμ 100 συμβόλαια ηθοποιών βάσει του νόμου του Δυτικού νόμου του 1994. Αυτό τι σημαίνει? Ότι τουλάχιστον βάσει μίνιμουμ του αριθμού των 100 ηθοποιών, γιατί είχαμε πολύ περισσότερους φέτος, τουλάχιστον 70-80 ηθοποιοί θα καθίστανται ανενεργοί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, πράγμα το οποίο βεβαίως δεν είναι και το καλύτερο. Αυτό που ήταν συγκινητικό και γι' αυτό το σημειώνω είναι το ότι ένα πρωί δέχομαι την αντιπροσωπεία των ηθοποιών, την αντιπροσωπευτική σου επιτροπή, την ΑΕ, οι οποίοι έρχονται και μου προτείνουν, προκειμένου να μην κάθονται, να μπουν σε διάφορες δράσεις, σε κάποιες παραστάσεις μέσα στην πόλη και μου αραδιάζουν τις ιδέες τους. Από αυτές τις ιδέες διάλεξα 4. Εδώ είναι οι σκηνοθέτες και οι διεμπνευστές των παραστάσεων αυτών, προκειμένου να σας μιλήσουν για αυτή την πρωτοβουλία. Το υπογραμμίζω γιατί σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς τον άρχονται οι συνάδελφοι και να λένε ότι εμείς δεν θέλουμε να καθόμαστε, θέλουμε να προσφέρουμε σε αυτή την καινούργια σελίδα που ανοίγει το Κρατικό Θέατρο Βορειοελλάδος, για μένα μόνο επιδοφόρο μπορεί να χαρακτηριστεί. Λοιπόν, εκτός από τους Πέρσες και τον Godspell στο οποίο αναφέρθηκα, ο κύριος Ισόπουλος έγραψε το θέατρο έργο 12. Είναι βασισμένο πάνω σε μια ιδέα που κατά καιρούς, ξέρετε πολύ καλά, δεν υπάρχει παρθενογέννηση, κατά καιρούς έχει γίνει και ταινία, έχει γίνει και θεατρικό έργο. Θα σας πει αναλυτικά ο κ. Ισόπουλος σχετικά με την παράστασή του. Ο Αστέρης ο Πελτέκης εμπνεύστηκε μια μουσικοθεατρικοχορευτική παράσταση, ένα παλαβό σχέδιο που είχε στο μυαλό του, το οποίο ονομάζει Up All Summer Cthulhu Edition. Θα παρουσιάζεται επάνω στο καφέ του Βασιλικού Θεάτρου. Ο Γιάννης ο Τσιακμάκης εμπνεύστηκε μια παράσταση η οποία θα δίνεται στα πάρκα, στις παιδικές χαρές, τις βραδιές, τις τέσσερις βραδιές του καλοκαιριού και ονομάζεται στις παιδικές ψυχές στα πάρκα. Και βεβαίως είναι εδώ και ο Χάρης ο Πεκλιβανίδης, είναι εδώ ο Χάρης. Ο Χάρης, του οποίου η παράσταση ήδη προέκυψε σε συνεργασία με το περιοδικό Παράλλαξη και παρουσιάστηκε στον παλιό σταθμό των τρένων στην Δυτική Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την Ικέτη. Καλημέρα και από μένα. Θερμά συγχαρητήρια. Το πρόγραμμα που είχα επιτροχάδει είναι ήταν συναρπαστικό. Γιατί δεν στείνεται εύκολα κάτι τέτοιο. Δηλαδή, πιστεύω ότι δουλέψατε πολύ, αλλά είναι μεγάλη χαρά και ευτυχία να υπάρχει ανταπόκριση και μακάρι να συνεχίσετε έτσι και να πάνε όλα πολύ καλά και στη συνέχεια. Τώρα ας έρθουμε στους Πέρσες. Είναι, όπως καταλαβαίνετε, περίπου 4 εβδομάδες πριν από την πρεμιέρα στο Θέατρο Δάσους στις 16 Ιουλίου. Και είναι μια φάση πάρα πολύ δύσκολη στις πρόβες, όπου νομίζεις ότι έχεις φτιάξει την παράσταση, αλλά και πάλι οι αμφιβολίες σε κατακλείζουν. Οπότε θα μιλήσω περισσότερο για τον μοναδικό, τον εφιέστατο Εσχύλο, για το ότι το έργο αυτό, κάθε σκηνοθέτης ίσως όταν το ανεβάζει, λέει είναι πιο επίκαιρο από ποτέ, πιο επίκαιρο από ποτέ. Αυτό το ντοκουμέντο και παράλληλα ένα κείμενο που ξετυλίγεται όλη η φιλοσοφία, η θεολογία της περίοδου που το γράφει ο Εσχύλος.